Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις να πω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε 2 ώρες μόνο για έναν κατάλογο των απίστευτων παρανοήσεων, στρεβλώσεων που έχουν γίνει με βάση το δεδομένο ότι το Βυζάντιο είναι σαν να μην υπήρχε. Α, λένε, ας πούμε, πας στο Παρίσι, πας στο Σαλέρνο. Σαλέρνο, η πρώτη ιατρική σχολή, λέει, της ιστορίας. Ποια πρώτη ιατρική σχολή της ιστορίας είναι στη Μονή του Παντοκράτορος. Αφήνω τον Ιπποκράτη, εννοείται, που ήταν η πρώτη ιατρική σχολή της ιστορίας, αλλά και με τους σύγχρονους όρους ιατρικής σχολής, σαν πανεπιστήμιο, όπως είναι σήμερα ακριβώς, είναι η Μονή του Παντοκράτορος, μετρημένη από τον καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο, μετρημένα, έφτασε τα στάνταρτ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και της Μονής Παντοκράτορος, η Πανεπιστημιακή Κλινική της Ζυρίχης το 1952. Μέχρι τότε δεν είχαν φτάσει τα στάνταρτ που είχε η ιατρική σχολή και το νοσοκομείο του Παντοκράτορος. Δεν υπάρχουν, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει. Το πρώτο πανεπιστήμιο, η πρώτη βιβλιοθήκη, υποτίθεται οι αρχαίες συγγραφείς είχαν εξαφανιστεί και ο Φώτιος που ήταν, και όλη αυτή η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη δεν υπήρχε. Δηλαδή, άλλο βεβαίως είμαι Θεοδόσιος και κάνω διωγμούς των ειδωλολατρών, ας πούμε των οπαδών της παλαιάς θρησκείας, αλλά άλλο ότι είχε εξαφανιστεί η γραμματεία, δεν είχε εξαφανιστεί η γραμματεία. Τα πανεπιστήμια, τα πάντα όλα έχουν εφευρεθεί εδώ, από το θέατρο που εφευρέθηκε εδώ κοντά, ούτε αυτό το ξέρει σχεδόν κανένας, ότι η τέχνη αυτή έχει εφευρεθεί εκεί, στο θέατρο του Διονύσου, το οποίο το έχουμε και το κοιτάμε σαν την κόρη της Δούκησης Πλακεντίας και δεν το αξιοποιούμε, σαν κάτι πεθαμένο, γιατί δεν αισθανόμαστε την δικά μας αυτά τα πράγματα. Λέμε, α, τα πειράξουμε. Α, ιερά τα μάρμαρα. Τι ιερά έχουν τα μάρμαρα, τι έχουν. Μάρμαρο είναι. Ιερή είναι η ιδέα που τα έκανε. Ιδέες είναι ιερές. Όχι τα αντικείμενα και τα μάρμαρα και τις αχλαμάρες, αλλά είναι μία άποψη που έχουμε, η οποία μας διατρέχει και στην αρχαία ιστορία και μας διατρέχει βέβαια και στη σύγχρονη, με αποτέλεσμα πράγματι να εξοργιζόμαστε όταν, γιατί μας φαίνεται προφανές ότι βεβαίως η Ευρώπη δεν άρχισε με τον Καρλομάγνο, ο οποίος σημειωθεί το Καρλομάγνος, δεν ήθελε καν να είναι, δεν είχε καθόλου ευρωπαϊκή νοοτροπία, ήταν βασιλιάς των Φράγκων. Γερμανός βεβαίως ο Καρλομάγνος, θα πούμε λίγα για το πώς είναι η διαστρωμάτωση των λαών της Ευρώπης και πώς προήλθε η σημερινή Ευρώπη, όπως είπε ο Άδωνης. Ο Καρλομάγνος κράτησε, και επειδή ακριβώς κράτησε το δίκαιο της φραγκικής κληρονομιάς και δεν έφτιαξε πραγματικά συνειδητά την αυτοκρατορία, κατέστρεψε την Ευρώπη. Ο Καρλομάγνος είναι ο καταστροφέας της Ευρώπης, όχι ο δημιουργός της. Να σας πω γιατί μοιάζει λίγο, είναι λίγο, το λέω επίτηδες προκλητικά. Πράγματι ένωσε την Δυτική Ευρώπη, αυτό που ήταν η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το ένωσε για τις γνωστές συγκυρίες. Δεν θα επεκταθώ στον Καρλομάγνο, αλλά αξίζει να το σημειώσω αυτό. Λίγο ας κάνω μία άρση παρεξηγήσεων σήμερα, τι να κάνω, ίσως πιο στοχευμένη διάλεξη. Ο Καρλομάγνος, Φράγκος βασιλιάς, έτσι, δηλαδή ενός γερμανικού φύλου από τη μεγάλη γερμανική ομοεθνία, η οποία κατέκλυσε την Ευρώπη και την κατέκτησε στην ουσία, ήταν αυτός ο οποίος επιβλήθηκε σε όλους τους άλλους. Συνέλαβε κάποια στιγμή ότι το χριστιανισμός θα ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να υποτάξει όλους τους υπόλοιπους Γερμανούς, οι οποίοι δεν υποτάσσονται διαφορετικά. Τον βρίσκει και ο Πάπας της εποχής, του λέει, έλα εδώ, εγώ θα με σώσεις, εσύ θα είσαι η φρουρά μου, γιατί θέλουν αυτοί να με διαλύσουν, ποιος ηγεμόνας θα πάρει τη Ρώμη, τα πλούτη της Ρώμης που υπήρχαν ακόμα κάποια στη ρημαγμένη Δυτική Ευρώπη της εποχής. Εσύ θα είσαι ο προστάτης μου και εγώ θα σε αναδείξω, θα είμαι η πνευματική εξουσία που θα δώσει τη σφραγίδα ότι εσύ είσαι ο αυτοκράτορας, ο κληρονόμος της Ρώμης. Και έτσι τον έστεψε αυτοκράτορα. Όμως ο ίδιος ο Καρλομάγνος δεν είχε συνείδηση ότι το κάνει αυτό. Πρώτον έσφαξε 5.000 άξονες σε μια μέρα και πάρα, για να τους κάνει χριστιανούς με το ζόρι, στο Externe Steine, εκεί που ήταν το ιερό, το ιερή της θρησκείας του Βότεν, ας πούμε, ο ιερός τόπος. Τους πήρε εκεί και τους είπε, ή θα γίνετε χριστιανοί, θα σας φάξω. Σε μία μέρα 5.000 έσφαξε ο Καρλομάγνος, ο σπουδαίος αυτός, καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτό, τέτοιους βίαιους, βέβαια αυτό πρέπει να πω, δεν χαρακτήρισε ποτέ την Ανατολή. Η Ανατολή δεν έκανε μαζικούς εκχριστιανισμούς υπό την απειλή της σπάθης. Μπορεί να κυνήγησε αιρετικούς, μπορεί να κυνήγησε ειδωλολάτρες, αλλά δεν έκανε εκχριστιανισμούς. Έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άποψη γερμανική. Ότι θα γίνεις με το ζόρι αυτό που θέλω εγώ,
αλλιώς θα πεθάνεις. Αυτό συνέβη με τον Καρλομάγνο λοιπόν και συνέβη μετά με την Ιερά Εξέταση, την οποία πάλι στην ουσία η Γερμανία έκαναν, διότι οι Βυσιγότσοι την έκαναν. Ήταν οι απόγονοι, οι Βυσιγότσοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την Ιερά Εξέταση. Αλλά τέλος πάντων θα πούμε για αυτά λίγα. Ο Καρλομάγνος λοιπόν, ποιο είναι το κεφαλαιόδες λάθος που κάνει ο Καρλομάγνος? Ο Καρλομάγνος δεν θεσπίζει αυτοκρατορία, γιατί στην αυτοκρατορία αυτός ο αυτοκράτορας εκλέγεται. Ο αυτοκράτορας δεν κληρονομεί στην αυτοκρατορία. Έτσι, αυτά τα έχει πει ο Άδωνης πολλές φορές. Τυχαίνει βέβαια να είναι ο γιος του αυτοκράτορος αυτοκράτορας κάποιες φορές, αλλά γενικά εκλέγεται. Αυτός τι κάνει, τα αφήνει στα παιδιά του και τριχοτομείται εξαιτίας του το κράτος αυτό το οποίο η αυτοκρατορία την οποία έφτιαξε ως βασίλειο φράγκικο και όχι ως αυτοκρατορία. Δεν είχε τέτοια συνείδηση. Άλλο ότι χρησιμοποιήσε το. Και την κληρονομεί ως εξής. Ένας παίρνει τη σημερινή Γαλλία, ένας παίρνει τη σημερινή Γερμανία και ο Λοθάριος παίρνει τη Λοταρινγκία που είναι το ενδιάμεσος χώρος. Επειδή πεθαίνει νέος ο Λοθάριος, οι άλλοι δύο σφάζονται ποιος θα πάρει το κομμάτι του Λοθάριου. Αυτό συνεχίζεται μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η Λοθαρινγκία, εξού και Λοτρίνγκεν, δηλαδή η Λορένη, η λεγόμενη Λορένη στα γαλλικά, Λοτρίνγκεν στα γερμανικά, από τον Λόταρ. Είναι τα εδάφη που αλλάζουν χέρια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Γαλλοπρωσικό Πόλεμο. Πιο πριν κλπ. Κλπ. Και συνεχώς το διακύβευμα είναι εκεί. Βουργουνδία είναι η μέση γη αυτή της Ευρώπης. Οι Βουργουνδοί που συμμαχούν με τους Βρετανούς εναντίον του βασιλιά της Γαλλίας, Ζαντάρκ, αυτοί σκοτώσαν και τη Ζαντάρκ, έτσι την Ιωάννα της Λορένης. Είναι η συνεχής διαμάχη της Ευρώπης. Οφείλεται σε αυτή την ηλικιότητα του Καρλομάγνου, ο οποίος θεωρείται και πατέρας. Τι τσόι πατέρας ήταν αυτός? Ένας πολύ κακός πατέρας. Λοιπόν, πράγματι δεν στέκει καθόλου όλη αυτή η ιστορία, όπως δεν στέκουν βέβαια οι διαχωρισμοί του Ντιροζέλ, τον οποίο Ντιροζέλ ακολουθεί ο Χάντινγκτον, έτσι. Ο Χάντινγκτον, δεν θα πούμε γιατί είναι μεγάλο θέμα να πούμε τώρα για τον Χάντινγκτον, γιατί ο Χάντινγκτον έχει δικαιωθεί σε κάποιες πλευρές της θεωρίας του περί των συγκρούσεων σε θρησκευτική βάση, αλλά η γραμμή που θέλησε να τραβήξει ο Χάντινγκτον είναι ακριβώς η γραμμή του Βυζαντίου. Οι Βυζαντινοί για τον Χάντινγκτον είναι μαζί με τους Ισλαμιστές, μαζί με τους Άραβες, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι ξένο. Λέει προς την Ευρώπη, προς το δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή η Ελλάδα είναι έξω από το δυτικό πολιτισμό. Τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που δικαιώνουν αυτούς είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν στέκει βεβαίως καθόλου, όπως καταλαβαίνετε. Και πρωτίστως δεν αφορά εμάς, αφορά την ίδια τη Δύση. Έτσι. Είναι ανιστόρητο και βλακώδες. Θα μου πείτε ο Χάντινγκτον, τόσο βλάκας ήταν ο Χάντινγκτον? Όχι, είναι άλλα πράγματα τα οποία δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό λέει ο Χάντινγκτον. Τραβάει γραμμή γιατί θέλει να πετάξει έξω τη Ρωσία. Ο σκοπός του είναι γεωπολιτικός. Ο Χάντινγκτον είναι διεθνολόγος, δεν είναι ιστορικός. Θέλει να πετάξει έξω τη Ρωσία και με εξωφρενικά επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν καθόλου. Καθόλου. Ας να σας πω ένα για παράδειγμα. Λέει ότι η Δύση είναι κοινοτική. Πιο κοινοτικός χώρος από το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Νομίζουμε ότι το Βυζάντιο είχε ένα αυτό. Ξέρετε ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας για να μπει σε μια πόλη πρέπει να πάρει άδεια από το δήμαρχο της πόλης. Μπορούσε να μπει. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα και άλλα τέτοια τα οποία δεν θα τελειώσουμε να τα πούμε. Θα πούμε όμως λίγα. Λοιπόν, τι έχει γίνει στην Ευρώπη μέχρι τότε εδώ που βρισκόμαστε? Η Ευρώπη έχει κατακλειστεί, η Δυτική Ευρώπη, από τους Γερμανούς. Τα γερμανικά φύλλα κυριαρχούν στο κέντρο της Ευρώπης, σε όλη αυτή την περιοχή. Φτάνουν μέχρι εδώ. Δηλαδή, οι σημερινοί, ας πούμε, Καταλανοί είναι Βυσιγότθοι, είναι Γερμανοί. Οι Γάλλοι, οι σημερινοί, οι Βόρειοι Γάλλοι είναι Φράγκοι, είναι Γερμανοί. Οι Νότιοι Γάλλοι θα πούμε τι είναι. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Οι Ελβετοί είναι Γερμανοί. Οι Βέλγοι, Ολλανδοί είναι Γερμανοί. Οι Βόρειοι Ιταλοί είναι Γερμανοί. Γι' αυτό και δεν τα έχουν καλά με τους Νότιους Ιταλούς. Έτσι, οι Λομβαρδοί, Λογκοβάρδοι δηλαδή, Βάνδαλοι και Γότθοι. Οι Πολωνοί είναι Γερμανοί και Σλάβοι, Οστρογότθοι και Σλάβοι. Η σημερινή Ανατολική, οι Βάλτες είναι Βάλτες, μια άλλη ξεχωριστή περίπτωση. Δεν είναι συγγενικό φίλο κανενός, αλλά αισθάνονται ψυχικά και πολιτισμικά συγγενείς των Γερμανών. Οι Δανείοι είναι και οι πιο πάνω Σκανδιναβοί, είναι συγγενείς των Γερμανών, ξαδέρφια, έχουν και την ίδια θρησκεία. Οι Ούγγροι έχουν μια μεγάλη δόση Ούνων μαζί με Γερμανούς.
Στη Ρουμανία έχουμε Γερμανούς και Ούγγρους, άρα και εκεί έχουμε γερμανικές ενέσεις. Οι Τσέχοι είναι πρωτίστως Γερμανοί, κυρίως οι Βοημοί. Οι Μοράβοι και οι Σλοβάκοι είναι Σλάβοι, πιο πολύ. Υπάρχουν αναμίξεις, δεν υπάρχει θέμα, αλλά είναι τα κυρίαρχα στοιχεία, είναι γερμανικά. Βγάλετε συμπεράσματα, δεν είναι τυχαίες οι συμμαχίες που γίνονται και σήμερα ακόμα. Η συνεχής επαναφορά στο παρελθόν, στο ψυχικό παρελθόν των λαών, είναι τρομακτικά δυνατή. Είναι πολύ δυνατό πράγμα όλο αυτό. Τι δεν είναι, οι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Έτσι, οι Άγγλοι, τι είναι οι Άγγλοι, οι Άγγλοι είναι οι αρχαίοι Βρετανοί σαν Κέλτες. Έρχονται Σάξονες και Άγγλοι, Άγγλο-Σάξονες που λέμε, οι οποίοι είναι γερμανικά φύλλα. Καταλαμβάνουν την περιοχή, έρχονται μετά οι Νορμανδοί, Γουλιέλμος ο κατακτητής, οι οποίοι οι Νορμανδοί είναι Σκανδιναβοί που έχουν πάει στη Νορμανδία, στη Βόρεια Γαλλία, έχουν γαλλογερμανοποιηθεί και μετά πάνε στην Αγγλία. Άρα είναι Γερμανοί. Ποιοι δεν είναι Γερμανοί στην Ευρώπη, εκτός από εμάς και τους Σλάβους? Όσοι Σλάβοι είναι. Οι Βούλγαροι τώρα είναι μια ειδική περίπτωση, ας μην αναφερθούμε στους Βουλγάρους, γιατί οι Βούλγαροι δεν είναι ούτε Σλάβοι ακριβώς, δηλαδή έχουν σλαβικό στοιχείο βέβαια, αλλά είναι μάλλον ασιατικής καταγωγής. Τώρα εκεί είναι, η μίξη είναι αρκετά σοβαρή. Έχουμε όμως, οι Ρουμάνοι έχουν δάκες, αρχαία στοιχεία, δακικά και σκυθικά, αλλά έχουν και αυτοί και λατινικά στοιχεία, γιατί υπήρχαν κάποιες φρουρές ρωμαϊκές που μείνανε εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι παίξαν μεγάλο ρόλο από εθνοτικής πλευράς. Ποιοι λοιπόν δεν είναι Γερμανοί? Δεν είναι Γερμανοί οι γωνίες της Ευρώπης. Δηλαδή, αν πάρετε αυτήν εδώ τη γραμμή, αυτοί όλοι δεν είναι Γερμανοί. Αυτή είναι η γραμμή. Ποιοι είναι αυτοί? Ουαλοί, Ιρλανδοί και Σκοτσέζοι είναι Κέλτες. Εδώ είναι η Γαλλικία. Οι Γαλλίκοι, ας πούμε έτσι, οι Ισπανοί, δηλαδή της άκρας της Δυτικής Ισπανίας, και οι Πορτογάλοι και κάποιοι Ισπανοί του Νότου, εκεί υπάρχουν και άλλου είδους μίξεις, αλλά και κάποιοι Ισπανοί του Νότου, γιατί εκεί είναι πιο αναμειγμένο το πράγμα, Κελτοίβηδες. Κέλτες δηλαδή, οι Κελτοίβηδες. Οι Βάσκοι είναι οι Βάσκοι, μόνοι τους, πιθανόν απόγονοι των αρχαίων Ατλάντων, υπάρχει μια σοβαρή τέλος πάντων υπόθεση γι' αυτό. Οι Νότιοι Ιταλοί είναι Έλληνες. Οι Νότιοι Γάλλοι είναι Γαλάτες και Έλληνες. Το ελληνικό στοιχείο στην Νότια Γαλλία είναι τεράστιο. Το ξέρετε και σήμερα. Αν πείτε, ζει ως συνειδησιακά. Κάποιοι, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ αγώνα της Μαρσέη. Η Μαρσέη, η οπαδή της Μασαλίας, της ομάδας της Μασαλίας, απλώνει μια τεράστια ελληνική σημαία για τον Ηρακλή. Αν πάτε να ξεναγηθείτε στο επίσημη ξενάγηση του Δήμου της πόλης, που σε πάει το τρενάκι και σε ξεναγεί, λέει ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Το θεωρούν, λένε ότι είναι Έλληνες. Και αυτό συμβάλλει και στο διαχωρισμό των Μαρσεγέζων από τους Παριζιάνους, τους οποίους τους μισούν. Είναι αλήθεια. Και δεν έχει να κάνει με οι δύο μεγάλες πόλεις. Έχει να κάνει με καταγωγικά θέματα. Θέματα καταγωγής. Στην Νότιος Γαλλία δεν είχε ποτέ ισχυρές επιμειξίες. Δεν άλλαξε ο πληθυσμός στην Νότιο Γαλλία. Υπάρχουν 200 πόλεις ελληνικές στην Νότιο Γαλλία, έτσι. 200 ελληνικές πόλεις. Πιο γνωστή πόλη είναι η Αντίπολης, η Αντίμπ, έτσι, και η Μασαλία βέβαια. Η περίφημη Αντίμπ και πολύ πλούσια πόλη είναι Αντίπολης. Έτσι. Άλλωστε, άμα πάτε θα δείτε εκεί, όλα ονομάζονται Αντίπολης. Υπάρχει πολύ ζωντανή αίσθηση της ελληνικής κληρονομιάς. Δεν συζητώ για την Νότια Ιταλία και δεν μιλάω μόνο για τη Σικελία. Ακόμα πιο έντονη είναι η αίσθηση ελληνικότητας σε περιοχές που είναι κοντά στον Μπρίντιζι, Μπάρι, από κάτω το Λέτσο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Λέτσο, είναι η Φλωρεντία του Νότου. Είναι μια εκπληκτικά όμορφη πόλη. Η περιοχή λέγεται Γκρέτσο Σαλεντίνα, Σαλεντινή Ελλάς. Εκεί, άμα ακούνε ότι είσαι Έλληνας, αισθάνονται ότι επιτέλους βρήκαν τα αδέρφια τους. Δεν θέλουν να είναι με την υπόλοιπη Ιταλία. Αυτοί θα προτιμούσαν να ενωθούν με την Ελλάδα πριν την κρίση, βέβαια τώρα. Λοιπόν, χονδρικά, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιους, όχι, ναι. Χονδρικά, λοιπόν, αυτή είναι η εθνοτική πραγματικότητα. Θα μου πείτε τώρα, με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή αδυνατίζουν τα κράτη, ισχυροποιούνται οι περιφέρειες και αυτό έχει δώσει και έτσι ένα έναυσμα, και οι Βρετάνοι είναι Κέλτες.
Σε Δυτική Γαλλία, εδώ οι Βρετάνοι. Στην Βρετάνη υπάρχουν ταμπέλες που δείχνουν Παρίσι, πουθενά δεν βρείτε πως πάει στο Παρίσι. Θεωρούν, δεν θέλουν. Είναι η σημαία της Βρετάνης, ούτε καν η γαλλική σημαία δεν υπάρχει. Είδε μόνο σε επίσημα κρατικά κτίρια. Παντού είναι η σημαία της Βρετάνης, μια ασπρόμαυρη σημαία. Όπου μιλούν διάλεκτο των Μπρετών, που είναι κελτική διάλεκτος καθαρά, και έχουν πλήρη συνείδηση ότι είναι διαφορετική. Βέβαια έχουν γαλλική συνείδηση. Έχουν γαλλική συνείδηση. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν διαφορετική συνείδηση. Όχι ακριβώς, αλλά όπως εμείς έχουμε το χωριό μας, ας πούμε, ή την περιοχή από την οποία καταγόμεθα, και αυτοί έχουν μια υπερηφάνεια τέτοια, και πολλές φορές όταν τίθενται θέματα τα οποία χωρίζουν μέσα σε μια χώρα, που έχουν να κάνουν με τις πλούσιες, τις φτωχότερες περιφέρειες ή με θέματα πολιτισμού, υπάρχουν διαμάχες και ξεχωρίζουν πράγματα. Για παράδειγμα, γιατί η Νότιος Γαλλία ξεχωρίζει τόσο πολύ? Η Νότιος Γαλλία, την εποχή στην οποία αναφερόμεθα, στην οποία είναι ο χάρτης, δηλαδή την εποχή της Αλώσεως περίπου, της πόλεως, της Κωνσταντινούπολεως, την εποχή της Αλώσεως, την άλωση την έκαναν οι Βαρόνοι του Βορρά. Οι Βαρόνοι του Βορρά, Γερμανοί. Γερμανοί, μπορεί να πεις πολλά για τους Γερμανούς, αλλά δεν θα αρνηθείς ότι είναι καλοί πολεμιστές. Οι Γερμανοί λοιπόν, με το κατακτητικό τους και στρατιωτικό τους στοιχείο, την ορμή που έχουν, συμμετείχαν στην σταυροφορία την οποία κήρυξε ένας κρίσιμος πάπας, ο Ινοκένδιος ο Τρίτος. Είναι και ο ιδρυτής της Ιεράς Εξέτασης, ο Ινοκένδιος ο Τρίτος, καλό να τον θυμόμαστε αυτόν. Και είναι και αυτός που άθελά του δημιούργησε τους θρύλους του Γκράλ. Διότι το Γκράλ, το Άγιο Δισκοπότερο, είναι τίποτα άλλο από το Δισκοπότερο στο οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι πίνουμε μια χαρά την κοινωνία μας. Αλλά εκεί ο Ινοκένδιος πόνιρος, και επειδή υπήρχε πανούκλα πολύ συχνά και νόση, τις οποίες φοβόντουσαν και δεν θέλανε να κοινωνούν από το ίδιο ποτήρι, διότι τότε δεν κοινωνούσες καν με το κουταλάκι, πίνανε από το ίδιο ποτήριο οι πιστοί και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έκανε το μεγάλο έγκλημα από χριστιανικής πλευράς, όσοι είστε έτσι εξοικειωμένοι με το χριστιανικό δόγμα και εκκλησιάζεστε θα το καταλάβετε, που είναι να στερήσει από τον πιστό την κοινωνία του αίματος. Είναι τρομερό, είναι τρομακτικό να το σκεφτεί. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα, ποιος, αν οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι, τι να συζητήσουμε? Είναι καθαρά αιρετικοί οι Καθολικοί. Δεν το λέω με διάθεση έτσι, δεν έχω καμία φανατική διάθεση για το θέμα. Αλλά πραγματικά καθαρά αιρετικοί. Εδώ έχουν καταργήσει την κοινωνία από το ποτήριο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι η βάση, η ουσία της χριστιανικής λειτουργίας, η ουσία όλη του χριστιανισμού, ό,τι υπάρχει για τον χριστιανισμό, ό,τι λειτουργία, ό,τι τελετουργία, ό,τι κείμενο ψάλλεται, όλα είναι για μια στιγμή, η στιγμή της κοινωνίας. Όλα τα άλλα έχουν σημασία. Όλα είναι για τη Θεία Ευχαριστία. Όταν δεν μετέχεις Θεία Ευχαριστία κανονικά και έχεις μια όστια, ένα άζυμο, αφήνω το γιατί είναι άζυμο κιόλας, άλλο λάθος κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, έχεις ένα ψωμάκι, γιατί το ψωμάκι δεν το φοβόταν να το πάρει ο καθένας από τα χέρια του καθολικού παπά. Και για να μην χάσει την πελατεία η Εκκλησία, έβγαλε το καταπληκτικό δόγμα, οι πάπες πάρα πολύ πρακτικοί πάντα, το καταπληκτικό δόγμα της μερικής μεταστοιχιώσεως. Τι είπε ο Ινοκένδιος δηλαδή? Ότι εμείς πιστεύουμε, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε, ότι το σώμα και αίμα Χριστού, το ψωμί και το κρασί μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού πράγματι, με το τέλος της μεταστοιχίωσης. Δηλαδή, γίνεται το σώμα σώμα και το αίμα αίμα όταν γίνουν και τα δύο. Αυτός είπε, γίνεται χωριστά το καθένα. Άρα, άμα πάει στο ψωμάκι, αυτό έχει πάρει το σώμα τουλάχιστον. Μπορεί να το βουτήξουν και λίγο στο κρασί. Δεν το κάνουν, ούτε καν. Έτσι. Μόνο οι παπάδες. Οι παπάδες, οι ιερείς δηλαδή, οι καθολικοί ιερείς, πίνουν από το ποτήριο. Δηλαδή, αίρεση τρομακτική. Οι ιερείς στερούν από το λαό τη δυνατότητα να μετάσχει. Δηλαδή, μετατρέπεται ο χριστιανισμός από μια θρησκεία όλων των πιστών σε μια θρησκεία ιερέων, σαν την Αίγυπτο. Είναι απίστευτα πράγματα. Θα σας πω και ένα άλλο απίστευτο, γιατί με πιάνει ο ίστρος με αυτά τα θέματα. Ένα άλλο απίστευτο. Επί χίλια χρόνια, όλες τα κυνήγια των αιρετικών στη Δύση, οι εξετάσεις, οι σφαγές, τα βιβλία που έχουν γραφτεί, η κριτική έναντι, στο διαφωτισμό έναντι της Εκκλησίας, του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, όλα γίνονται προς την Καθολική Εκκλησία, έτσι. Ο Προτεσταντισμός που είναι
η γερμανική εκδοχή του χριστιανισμού και δεν έχει καμία σχέση και αυτή με τον χριστιανισμό βεβαίως, έτσι είναι γερμανική, είναι μια μεταφορά εθνική θρησκεία των Γερμανών. Να πούμε άμα θέλετε και γι' αυτό. Όμως, δεν σημαίνει ότι κακοί άνθρωποι όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι, θεωρώ κανέναν, δεν τους υποτιμώ, αλλά πρέπει να λέμε την ουσία της πραγματικότητας, έτσι. Επί χίλια χρόνια λοιπόν βασίστηκαν, πάω τι χίλια, επί 2.000 χρόνια σχεδόν, μέχρι το 1900 που άρχισαν οι σοβαρές προσπάθειες, βασίζονταν στη Βουλγάτα. Την μετάφραση δηλαδή του Ευαγγελίου από Λατίνους σοφούς, ας τους πούμε έτσι, τέλος πάντων, της Δυτικής Εκκλησίας, την περίφημη Βουλγάτα. Είναι η κοινή δηλαδή, η κοινή μετάφραση που υπήρχε επί 1800-1900 χρόνια. Είναι τελείως λάθος η Βουλγάτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι παρανοϊκό να το σκεφτεί κανένας. Δηλαδή, τέλος πάντων, ακούστε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι κοσμοϊστορικά πράγματα αυτά. Αυτά να τα σκεφτεί κανένας. Τι λέει σε μια συγκεκριμένη στιγμή της λειτουργίας που το λέει και το Ευαγγέλιο, ακούγονταν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και λένε ως ανάιν της υψίστης, έτσι ευλογημένος ορχόμενος ονόματι Κυρίου, και λέει δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εδώ μέσα το καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει το κείμενο, έτσι. Δυστυχώς δεν είναι κοινό κτήμα των Ελλήνων αυτό. Λοιπόν, δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα στο Θεό εις τα ύψιστα, έτσι. Εν ανθρώπης και επί γης ειρήνη, ευχόμεθα ειρήνη, επί της γης, εν ανθρώπης ευδοκία. Και στους ανθρώπους καλήν θέληση, να θέλουν το καλό. Να δοκούν τέλος πάντων. Έτσι. Μετάφρασης. Gloria in excelsis Deo, μέχρι εδώ σωστά. Δόξα εν υψίστης Θεό. Et in terra pax, hominibus bone voluntatis. Δηλαδή και στη γη ειρήνη στους ανθρώπους καλής θελήσεως. Άστε τώρα εδώ, μιλάμε για κάτι τελείως άλλο, έτσι, μια άλλη θρησκεία είναι αυτή. Αυτή είναι άλλη θρησκεία. Όσοι έχουν καλή θέληση, ειρήνη, οι άλλοι σφαχτούνε. Και αυτό επιτρέπει και την Ιερά Εξέταση και όλα αυτά. Βεβαίως, διότι λέει, έτσι την τέρα πάξω, μην μου πω νευολουτάτσι, οι άλλοι, εδώ δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Εδώ λέμε είναι ανθρώπις, ευδοκία, όλοι. Τεράστια διαφορά, συγκλονιστική. Αυτή η λάθος μετάφραση μέχρι το 1900, μέχρι να βρεθεί η περίφημη βίβλος της Ιερουσαλήμ το 1950 και να γίνει επίσημη, στη βίβλο του Αγίου Ιακώβου των Βρετανών, St. James Bible, που είναι στα αγγλικά, είναι σωστή η μετάφραση, γιατί την κάνανε από τα ελληνικά. Αλλά δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και σας έδωσα μόνο ένα παράδειγμα, και να σας πω το άλλο, το γνωστό, το πασίγνωστο, ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμο, αλλά πληρώσε. Που μεταφράζεται ήρθα να τον εκπληρώσω. Δηλαδή σαν να είναι ο απεσταλμένος να εκπληρώσει τον νόμο του Μωυσέως, καμία σχέση. Ο ίδιος, αρκεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Α, δεν το διαβάζει κανένας το Ευαγγέλιο. Διότι αν διαβάσει κανένας πού το είπε αυτό ο Χριστός και τι είπε μετά, θα καταλάβει ότι ο Χριστός είχε πλατωνική ηρωνία, ήταν ήρων. Δηλαδή το λέει, ήταν καλός ρήτορο, όπως ξέρει πάρα πολύ καλά ο Άδωνος να σας πει. Διότι τι έλεγε, εγώ δεν θα καταλύσω τον νόμο, δεν θα μην φάτε στις πέτρες, καθίστε να μιλήσω, δεν θα καταλύσω τον νόμο, αλλά πληρώσε, να τον συμπληρώσω. Και μετά τον ακυρώνει τελείως τον νόμο. Τελείως, αν δεν το μίσω να το διαβάσω, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, κατά Ματθαίον είναι, νομίζω το πέμπτο. Και αρχίζει, σας είπαν αυτό, εγώ σας λέω εκείνο, σας είπαν ένα 82 δόσεις, εγώ σας λέω να μην αγγίξετε, αγαπάτε τον εχθρό σας και όλα αυτά, τα τελείως αντίθετα από το Μωσαϊκό νόμο που λέει ο Χριστός ο ίδιος. Έτσι, ο Χριστός ο ίδιος. Όχι στις επιστολές του. Καλή ώρα. Που καταντήσαμε. Λοιπόν, άρα έχουμε επομένως να κάνουμε με μία κατανόηση της δυτικής ιστορίας που έχουμε, η οποία είναι αυτή που πήραμε έτοιμη από τους μεγάλους επιστήμονες της Δύσης, επιγράφαν όμως αυτά που θέλανε. Και αντέγραφαν ένα τον άλλο, διότι ο μαθητής πάντα σέβεται το δάσκαλο και πολλές φορές, που έφτασε ο δάσκαλος και είπε αυτά, τα αντιγράφουμε αυτούσια, όπως τα είπε ο δάσκαλος. Και δεν πάμε στις πηγές. Οι πηγές είναι η σωτηρία. Είμαι βέβαιος ότι ο Άδωνης το έχει πει πολλές φορές αυτό. Μην φοβάστε να μελετήσετε τις πηγές. Οι πηγές δεν έχουν γραφτεί για λογίους, ξέρω εγώ, σούπερ. Ο καθένας μορφωμένος άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει, δεν μιλάω
πηγές του Νίλς Μπορ, τι έγραφε ο Αϊνστάιν ή ο Νίλς Μπορ για τη φυσική, αν δεν είναι φυσικός, αλλά αυτά τα κείμενα, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους μιας αξιοπρεπούς μορφώσεως, θα έλεγα, και καλλιέργειας, είναι απολύτως κατανοητά και θα εκπλαγείτε με αυτά που θα δείτε. Δηλαδή, μιλάμε για. Δηλαδή, σε μία λάθος μετάφραση γίνανε πόλεμοι ολόκληροι. Είχαμε απίστευτα πράγματα. Δεν μπορεί να τα χωρέσει ο νους. Και στην επανάληψη. Μέχρι την κυκλοφορία του. Εκεί να σας πω. Δεν θέλετε. Εδώ μέσα τα ξέρετε. Αλλά πού να αρχίσει κανένας να πει το παραμύθι με τον Γαλιλαίο. Ακούμε τον Γαλιλαίο. Ο Αρίσταρχος τα έχει πει. Τα έχει γράψει και τα έχει δει ο Γαλιλαίος. Και περί αυτού δεν έχω καμιά αμφιβολία. Γιατί αν δεν το ξέρετε, ο πατέρας του Γαλιλαίου, ο Βιντσέντσο Γκαλιλαίη, ήταν μέγας ελληνιστής. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κύκλο των ευγενών μορφωμένων υπό τον Κόμιτα Μπάρντι στη Φλωρεντία του 1598, που ίδρυσε την όπερα ως απομίμηση της αρχαίας τραγωδίας. Αυτή η παρέα είχε ως δάσκαλο τον Βιντσέντσο Γκαλιλαίη, τον μπαμπά του Γαλιλαίου. Και είναι βέβαιο ότι ο γιος Γαλιλαίος είχε πρόσβαση στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Και γι' αυτό είπε ότι η γη κινείται. Δεν υπάρχει θέμα. Το ηλιοκεντρικό σύστημα δηλαδή κλπ. Τι να πω. Η κυκλοφορία του αίματος μέχρι προχθές λέγαμε ότι την βρήκε ο Χάρλι το 1600. Πότε είναι ο Κωνσταντίνος, 1600 δεν είναι. Ναι. Καμία σχέση βεβαίως, αλλά τα έχουν περιγράψει αρχαίοι ιατροί. Δεν νομίζω. Τι να πω. Προσπαθώ να σκεφτώ τι ανακάλυψε. Την κβαντική φυσική πιθανόν. Γιατί και το ρομπότ το είχαν εφεύρει όπως ξέρετε. Ανέφερε την Τεχνόπολη. Τώρα βέβαια έχει γίνει πολλές φορές, αλλά εμείς πρωτοπαρουσιάσαμε στην Τεχνόπολη την έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας το 1999, όπου είχαμε τα ρομπότ, την καταπληκτική επινόηση με τον ατμό, τον οποίο εγνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες βέβαια. Ο Ήρων Αλεξανδρεύς. Και όχι μόνο τον εγνώριζαν, τον είχαν εφαρμόσει και σε ταπεινές, θα έλεγα, και πονηρές εφευρέσεις, όπως ήταν αυτοί οι περίφημοι που είχαν απ' έξω ένα μηχανισμό για να ανοίγουν οι πόρτες του ναού όταν κάποιος έκανε θυσία απ' έξω. Και με τον ατμό, με έμβολα, άνοιγαν οι πόρτες ως διαμαγείες μόλις έκαναν στη θυσία και του λέγανε οι ιερείς, από την καταπληκτική θυσία πέτυχε, άνοιξαν οι πύλες του ναού, πληρώστε. Ή είχαν δοσολόγιο, είχαν δοσούλα αγιασμένο νερό που έβαζε σε ένα μικρό νόμισμα και έπεφτε δόση. Είχαν τέτοιο κερματοδέκτη, κανονικό κερματοδέκτη. Τον είχαμε φτιάξει με βάση τα αρχαία κείμενα η ομάδα του Πολυτεχνείου υπό τον καθηγητή Τάσιο και τα παρουσιάσαμε τότε. Θέλω να πω, δεν γνωρίζουμε ακόμα και εμείς και ακόμα και εμείς που ενδιαφερόμαστε εδώ μέσα και είμαι βέβαιος ότι και εγώ αυτά που έχω ανακαλύψει, που τα ανακάλυψα μόνος μου δυστυχώς, πρέπει να σας πω όλα αυτά που σας λέω, δεν τα διάβασα πουθενά, τα διάβασα από τις πηγές. Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να ανακαλύψετε άλλα τόσα και άλλα 10 φορές τόσα. Απλώς δεν μπαίνουμε στη βάσανο, θεωρούμε ότι αυτοί οι σπουδαίοι συγγραφείς και καθηγητάδες της Δύσης τα έχουν πει όλα και μας μάθανε. Ήρθαν και μας μάθαν τα χωράφια μας, διότι μέχρι να γίνει η εκδόση Γεωργιάδη, ο Λόμπ και η Μπελέτρ είχαν βγάλει τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά η Ακαδημία Αθηνών είχε βγάλει 2 βιβλία. Και όλα τα γνωστά που ξέρουμε και που δεν είναι ανάγκη να τα ξαναπούμε. Γυρίζω στην. Μεγάλη παρένθεση, αλλά γυρίζω στην ιστορία της περίοδου.